Λοιπόν, είναι και ο αρχηγός του ΑΟΒΡΑ Χασίου, ο Νέστορας Μαρτίνοβιτς. Νέστορα, η ομάδα κατάφερε να ξεπεράσει το 0-2 του πρώτου χρόνου με μια αντεπίθεση διαρκείας στο ξεκίνημα της επανάληψης να κάνει το 3-2 και να πάρει την νίκη. Πιστεύεις ότι αυτή η νίκη θα δώσει την όθηση στην ομάδα να διεκδικήσει την παραμονή της με περισσότερες αξιώσεις? Σίγουρα πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική νίκη για μας. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε καθόλου στο παιχνίδι. Στα μάτς με Όφη και να γίνει είχαμε μπει πάρα πολύ δυνατά. Αλλά στο σημερινό μάτς, ενώ ήταν ίσως το πιο δυνατικό για μας, παρουσιαστήκαμε ελαφρύ στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε αβίαστα λάθη, τα οποία η ομάδα του Κρούστα τα εκμεταλλεύτηκε. Αν ήταν και πιο τυχερή, θα μπορούσε και να βάλει και τρίτο γκολ. Πήγαμε στα αποδυτήρια, είπαμε να κάνουμε μια προσπάθεια ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, να μπορέσουμε να αντρέψουμε την κατάσταση. Μπήκαμε πολύ δυνατά, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε, να βάλουμε ένα γκολ νωρίς και αυτό πιστεύω μας έδωσε μετά την ψυχολογική δύναμη να γυρίσουμε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι για μας ήταν ένα παιχνίδι που ευτυχώς για μας που γύρισε, γιατί αν το είχαμε χάσει θα ήταν τα πράγματα ψυχολογικά για την ομάδα πάρα πολύ δύσκολα. Έχει πάει Δεκέμβριος για να δούμε τους πρώτους βαθμούς. Τόσα χρόνια σε αυτήν την ομάδα δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Ελπίζω να είναι ένα ξεκίνημα. Κάθε μάτς το βλέπουμε τελικό με αφορμή το επόμενο με τον ΑΣΥ. Και ελπίζω ότι η ομάδα θα τα καταφέρει στο τέλος. Το πρόγραμμα στη συνέχεια ανέφερα αντικειμενικά φτιάχνει. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο είναι των προηγούμενων εβδομάδων με ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν. Θεωρείς ότι θα μπορέσετε να διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση με βάση αυτή τη σημερινή νίκη και θα μαζέψετε κάποιους βαθμούς ούτως ώστε να μπείτε με καλύτερες προδιαγραφές στο δεύτερο γύρο? Αυτός είναι ο σκοπός μας. Σίγουρα εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει, γιατί όταν κοιτάξεις τη βαθμολογία, Θανάση, θα δεις ότι οι ομάδες που έχουμε να παίξουμε είναι αυτές που είμαστε μαζί, σχεδόν συγκάτοικοι ή και είναι και πιο πάνω από εμάς. Οπότε αυτά τα μάτς θα είναι κάτι σαν τελικό και για εμάς και για αυτούς. Οπότε ίσως νομίζω τα δύο μάτς είναι και μετά τη διακοπή των γιορτών. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστούμε, να φανούμε σοβαροί και ελπίζω με τη βοήθεια και της τύχης. Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα έκανε τον πρώτο της αγιασμό, επειδή ο αγιασμός δεν έγινε το καλοκαίρι, έγινε αυτή τη βδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Ελπίζω να μας βοηθήσει και η τύχη και να είμαστε και ψυχολογικά σε καλύτερη κατάσταση να σώσουμε, να πάρουμε περισσότερο την παρτίδα. Σήμερα, Νέστορα, έχει πάρα πολύ κόσμο στις κερκίδες. Είδαμε κοντά στα 250-300 άτομα περίπου. Πολύ βραχασιώτες. Τι έχεις να πεις αυτόν τον κόσμο που σήμερα ανταποκρίθηκε, σας βοήθησε, έδωσε όλο το πρωί για να σας βοηθήσει και τελικά... Κοίταξε, η ομάδα αυτή έχει φιλάθλους που την αγαπάνε και αυτό το δείχνουν σε όλα τα παιχνίδια. Παρά τα πολύ κακά αποτελέσματα, το Βραχάς έχει φιλάθλους αγνούς οπαδούς που αγαπάνε την ομάδα. Ένα από τα μειονεκτήματα που ήρθαμε εδώ στο γήπεδο της Νεαπόλεως είναι σίγουρα ο αγωνιστικός χώρος που δεν μας ευνοεί. Είναι όμως ένα σύν ότι οι φίλαθλοι μας μπορούν να έρθουν και να μας δουν. Ελπίζω η συνέχεια να είναι καλύτερη για μας για να τους αφήσουμε και πιο ευχαριστημένους στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε. Καλή πορεία.